Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσες δώσατε το μαχητικό σας παρόν στη σημερινή μας εκδήλωση. Θέλουμε να επαναλάβουμε τις ευχαριστίες μας στους ανθρώπους της Ένωσης Ανθλοπαιδιών Πάτρας για τη φιλοξενία τους, αλλά και σε όλους όσους αφιλοκερδώς συνεισέφεραν στο να πραγματοποιηθεί η σημερινή μας συγκέντρωση. Μια πολιτική συγκέντρωση η οποία ολοκληρώθηκε, όμως η βραδιά συνεχίζεται με το λαϊκό γλέντι που διοργανώνει οι οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ στην Πάτρα στο κέντρο Έπακρον στο Μυντιλόγλι. Είσαστε όλοι και όλες καλεσμένοι για να φάμε, να πιούμε και να γλεντήσουμε. Γιατί δεν πρέπει να χάνουμε ούτε στιγμή. Από αύριο το πρωί πρέπει οι συντρόφισσες και σύντροφοι να κάνουμε τη νύχτα μέρα για να διαδώσουμε πλατιά το κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, όπως το παρουσίασε στη σημερινή μας εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο σύντροφός μας ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Γιατί πρέπει και μπορούμε να αντιστοιχηθούμε και να αναμετρηθούμε με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με ενθουσιασμό οργανώνουμε τη νέα πολιτική μάχη στους δρόμους του αγώνας, της εργατικής τάξης, των εργαζόμενων του χεριού και του πνεύματος, των επαγγελματοβιοτεχνών, των εμπόρων και των αυταπασχολούμενων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των άνεργων, των συνταξιούχων, της νέας γενιάς, αλλά και των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, υψώνοντας νέα οδοφράγματα στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής, ανεξάρτητα το ποιος θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα, χτίζοντας από τώρα ήδη παντού, σε κάθε εργοστάσιο, σε γιαπή, σε επιχείρηση, στις σχολές της νέας γενιάς, σε κάθε γειτονιά και χωριό, εκλογικές επιτροπές υποστήριξης του ΚΚΕ. Δουλεύουμε με κοινωνικοταξικά κριτήρια, ξεπερνώντας τους ψευδεπίγραφους διαχωρισμούς. Δυναμώνουμε το κάλεσμα συσπήρωσης με το ΚΚΕ, ακυρώνοντας στην πράξη ψευδεπίγραφα διλήμματα, εκβιασμούς αλλά και προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων. Αξιοποιώντας την εμπειρία μας, μπορούμε να κάψουμε τα αντιλαϊκά του σενάρια, γιατί ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά. Από τη μια μεριά γνώρισε τα ψεύτικα, τα λόγια τους τα μεγάλα, αλλά και τον κινησμό τους, και από την άλλη γνώρισε τους κομμουνιστές, στους μικρούς και μεγάλους αγώνες κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, όπως μας θύμισαν οι εκπρόσωποι της ΚΝΕ που μίλησαν από τούτο εδώ το βήμα, όταν οι άλλοι καλούσαν σε σιωπητήριο το λαό την εποχή της πανδημίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οργάνωνε τους αγώνες των υγειονομικών, αλλά και σήκωνε ψηλά την σημαία της εργατικής πρωτομαγιάς, της Παγκόσμιας Μέρας της Εργατικής Τάξης. Γνώρισε τους κομμουνιστές στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, όπως μας είπε ο πρόεδρος, που από Εργατικό Κέντρο των Εργοδοτών το μετέτρεψαν σε Εργατικό Κέντρο των Εργαζόμενων, όπλο στα χέρια της εργατικής τάξης για την οργάνωση της ταξικής πάλης, αλλά και συμπαραστάτη των αγώνων των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Γνώρισε τους κομμουνιστές εδώ στην Πάτρα ως αγωνιστική δημοτική αρχή, ως πραγματικό όργανο αντιπολίτευσης, αλλά και τη συνεχή προσπάθεια της αγωνιστικής δημοτικής αρχής για να βελτιωθεί κάτω από τις αντιξοότητες η θέση των λαϊκών στρωμάτων στην πάλη μας. Γι' αυτό και σήμερα ζητάμε από το λαό της πόλης μας, από το λαό του νομού Αχαΐας αλλά και όλη της Ελλάδας, να εμπιστευτεί το ΚΚΕ για την ολόπλευρη ισχυροποίηση του ΚΚΕ, για να βγει πιο δυνατό και μέσα από τις κάλπες των εκλογών. Για την ελπίδα, την αισιοδοξία και την προοπτική. Γιατί όταν ο λαός το αποφασίσει, μπορεί να νικήσει. Και όπως είπε ο ποιητής μας, για να ανασάνει ο ήλιος μας στις γειτονιές του κόσμου. Γεια και χαρά, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά.